Το ΚΚΕ, όπως τεκμηρίωσε ο εισηγητής μας, ο κ. Σιδηχάκης, στέκεται απέναντι στο νομοσχέδιο της κυβέρνησης, γιατί νομοθετεί τις ανάγκες των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων για δημιουργία φιλικότερου περιβάλλοντος, για αυξημένη ανταγωνιστικότητα και κερδοφορία. Σε αυτή τη λογική της υλοποίησης και άλλων αξιώσεων που προκύπτουν από τους μεγάλους ομίλους, εντάσσονται και οι τροπολογίες που κατατέθηκαν. Θέλετε να κρυφτείτε εκείνη και η χαρά δεν σας αφήνει, λέει ο λαός. Όσο και αν λέτε ότι η προτεραιότητά σας είναι η υγεία, αποκαλύπτετε ότι η προτεραιότητα είναι τα κέρδη. Απ' τη μία δουλειά, κι ας είναι άρρωστος ο εργαζόμενος, με μείωση των αποδοχών αν πάρει άδεια ασθενείας, και απ' την άλλη πακτολός δις χρημάτων για τους μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους. Η τροπολογία 1193 του με ειδικό αριθμό 108 έχει τον παραπραγματικό τίτλο «Διευκολύνσει σε δημόσιους υπαλλήλους γονείς νοσούντων με COVID-19. Οι μέρες άδειας από 10 έγιναν 5. Αν συνεχίσει το παιδί να είναι άρρωστο, δεν μπορεί να συνεχιστεί η άδεια. Η ειδική άδεια ασθενείας 5 ημερών είναι με αμοιβή 3 από την υπηρεσία, οι άλλες 2 από την κανονική άδεια. Προβλέπεται επίσης ότι αν το παιδί συνεχίσει να νοσεί, δεν προβλέπεται άλλη διευκόλυνση, όπως χαρακτηρίζεται την απάνθρωπη ρύθμιση. Αλλά μπορεί να απουσιάζει χωρίς αμοιβή ή να πάρει άδεια κανονική. Το ίδιο και η τροπολογία, η 1194, μετά άρθρα 2 και 3, τυπλοφορείται πάλι παραπλανητικά ως διευκολύνσεις για γονείς εργαζομένων στο ειδικό τομέα, λόγω νόσης των τέκνων της, ενώ στην πράξη είναι η με κάθε τρόπο αποτροπή απουσίας των γονέων. Τι κάνετε, κύριοι? Νομοθετείτε τον εκβιασμό των εργοδοτών, που όπως καταγγείλθηκε έλεγε στον εργαζόμενο «πάρε ντεπών και έλα στη δουλειά». Αυτό κάνετε και είναι βαρβαρότητα, γι' αυτό ζητάμε να πάρετε πίσω τις συγκεκριμένες ρυθμίσεις. Με αυτό το άρθρο προβλέπετε ότι ο γονέας, αν αρρωστήσει το παιδί του, μπορεί να δουλέψει στην εργασία, εφόσον είναι δυνατόν, για 5 μέρες. Οι 5 μέρες άδεια ασθενείας, αν δεν είναι δυνατόν, δεν θα είναι με πλήρες αποδοχές, όπως ήταν μέχρι τώρα για τις 10 μέρες, αλλά χαρακτηρίζονται ως άδεια ασθενείας με μείωση της αμοιβής κατά 50%. Από την άδεια ασθενείας ειδικού σκοπού, 5 ημερών, θα πληρώνονται μόνο οι 4 ημέρες και η 5η ημέρα, οι 4 ημέρες με αυτό το ποσό, το 50%. Με συγχωρείτε. Κύριε Γεωργιάδη, κύριε Σκανταλίδη, σας παρακαλώ. Και η 5η ημέρα θα χρεώνεται στην κανονική άδεια. Τι κάνετε δηλαδή? Χειροτερεύετε τις ρυθμίσεις που υπήρχαν μέχρι τώρα ή τις άδειες ασθενείας. Οι αποδοχές της άδειας θα είναι στο 50%, όπως είπαμε, και οι 3 από τον εργοδότη ή 1 από τον ΕΦΚΑ θα πληρώνονται μόνο οι 4. Με το άρθρο 4, ενώ η κυβέρνηση θα έπρεπε να είχε φροντίσει για ένα καθολικό πρόγραμμα δημόσιου δωρεάν εμβολιασμού με σαφείς οδηγίες, δωρεάν προληπτικό έλεγχο πριν τον εμβολιασμό, παρακολούθηση των εμβολιασμένων μετά τον εμβολιασμό τους για τυχόν παρενέργειες, αντί αυτού φέρνει το άρθρο ενισχύοντας με τις κυρώσεις την απαράδεκτη και επικίνδυνη πολιτική της ατομικής ευθύνης στην αντιμετώπιση της πανδημίας, με την υποχρεωτικότητα του εμβολιασμού για τους άνω των 60 ετών και τις κυρώσεις για τον μη εμβολιασμό τους με πρόστιμο τα 100 ευρώ. Η κυβέρνηση επιχειρεί να κρύψει την εγκληματική της ευθύνη για τους χιλιάδες θανάτους λόγω της προκλητικής έλλειψης μέτρων προστασίας του λαού, από τα χάλια του δημόσιου συστήματος υγείας, από τα πρωτόκολλα λάστιχο με τα οποία έρχονται αντιμέτωποι εργαζόμενοι, την ανύπαρκτη πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, την έλλειψη ουσιαστικής ενημέρωσης σχετικά με τα εμβόλια και τους εμβολιασμούς, τις αντιφάσεις και τις παλινοδίες της. Το άρθρο 1 της εν λόγω τροπολογίας αναφέρεται στην αλλαγή των προθεσμιών για τη διαδικασία διεξαγωγής της διαβούλευσης για τον καθορισμό του κατώτατου μισθού, ώστε να υλοποιηθεί η εξαγγελία του Πρωθυπουργού ότι θα ισχύσει από τον Μάιο και όχι από τον Ιούνιο που προβλέπεται στο νόμο λιμιτόμο του 2013. Ενώ δεν υπάρχει καμία δέσμευση για το ύψος της αύξησης, παρά μόνο ότι θα είναι πολύ μεγαλύτερη από την αύξηση του 2%, αυτή την τεράστια αύξηση των 50 λεπτών από 1η-1η-2022, που όχι μόνο εξαϊλώθηκε,
αλλά οι σαρωτικές ανατιμήσεις μείωσαν ακόμα παραπέρα την αγοραστική αξία του ισχύοντος μισθού πείνας, επιχειρήσατε με τη βοήθεια των μέσων μαζικής ενημέρωσης να δημιουργήσετε προσδοκίες ότι η αύξηση θα είναι σημαντική στο κατώτατο μισθό. Έτσι, επιχειρείτε να ρίξετε στάχτη στα μάτια των εργαζομένων, των λαϊκών οικογενειών που βλέπουν το εισόδημά τους να δέχεται τη χαριστική βολή από το μεγάλο κύμα της ακρίβειας. Κύριε, οι συνολικές απώλειες στο βιωτικό επίπεδο των εργαζομένων φτάνουν ή και προσεγγίζουν το 50% στην περίοδο της κρίσης. Ο μέσος μισθωτός πριν τη φορολογία εισοδήματός τους έχει χάσει το 25-30% της αγοραστικής τους δύναμης των αποδοχών που είχε το 2009. Η μεγάλη μείωση του μέσου μισθού, η θέσπιση του δεκάωρου με αποδοχές οκταώρου, η αύξηση των υπεραιών και η μείωση των αμοιβών τους με τον νόμο του Χατζηδάκη, η θέσπιση με την ευκαιρία της πανδημίας των προγραμμάτων αναστολής και συνεργασίας με περαιτέρω μείωση των αποδοχών πάνω από 20%, η εντατικοποίηση της εργασίας, η ραγδαία επέκταση των ευέλικτων μορφών δουλειάς, 6 στις 10 είναι τέτοιες, η ανακύκλωση της ανεργίας μέσω των δεκάδων ολιγόμενων προγραμμάτων αποτελούν τους βασικούς άξονες του εργασιακού περιβάλλοντος που διαμορφώθηκε όλα αυτά τα χρόνια και έχει σκορπίσει τη δυστυχία στους εργαζόμενους και στα λαϊκά στρώματα. Με βάση αυτά τα στοιχεία, τις αναλυτικές περιοδικές δηλώσεις του ίδιου του Υπουργείου, 3 στους 10 μισθωτούς εργάζονται με μερική απασχόληση και μέσο μισθό 406 ευρώ μεικτά, 345 ευρώ καθαρά. Πείτε μου ποιος μπορεί να ζήσει, κύριε, με αυτά και ιδιαίτερα σε αυτές τις συνθήκες. Ζει κανείς από εσάς? Έχετε προσπαθήσει να δείτε τι σημαίνει 345 ευρώ το μήνα? Η τροπολογία αφορά μόνο τις προθεσμίες. Η όποια αύξηση που θα προκύψει θα είναι με βάση τον κατάπτυστο νόμο Βρούτση Αχτσιόγλου. Η διατάξη του προβλέπει κατώτατο μισθό με τα κριτήρια της ανταγωνιστικότητας και τη διασφάλιση της κερδοφορίας. Σήμερα ο κατώτατος μισθός υπολείπεται κατά 101 ευρώ σε σύγκριση με τον κατώτατο μισθό που ήταν το 2012. Ο καθορισμός του κατώτατου μισθού σε εξαιρετικά επίπεδα διαμορφώνουν το μέσο εργατικό μισθό για το σύνολο των μισθωτών και αυτό έχει ήδη πέσει στα 785 ευρώ που περιλαμβάνει μέσα τυχόν υπερορίες και υπερεργασία, από το οποίο βέβαια πρέπει να αφαιρεθεί και ο φόρος που αναλογεί. Η κοινοβουλευτική ομάδα του ΚΚΕ έχει καταθέσει για πολλωστή φορά από το 2013 σε όλες τις κυβερνήσεις, όπως και πριν 1,5 μήνα, συγκεκριμένα την 1η Δεκέμβρη του 2021, την τροπολογία για την επαναφορά του κατώτατου μισθού και ημερομίσθιου στο ποσό των 751 ευρώ και των 33,57 ευρώ για το μεροκάματο, ανεξαρτήτως ηλικίας, ως βάση για αυξήσεις με επαναφορά του πλαισίου των συλλογικών συμβάσεων εργασίας. Πρόβλεπε επίσης την προσάυξη με 10% για κάθε τριετία προϋπηρεσίας έως 3 τριετίες για το κατώτερο ημερομίσθιο των εργατοτεχνητών, προσάυξη 5% για κάθε τριετία έως 6. Στα κατώτατα όρια μισθών και ημερομισθίων που θα διαμορφώνονται θα προστίθονται το επίδομα γάμου σε ποσοστό 10%. Η διάταξη αυτή που εμείς προτείνουμε θα παραμείνει μέχρι βέβαια να καταργηθούν συνολικά όλοι αυτοί οι αντεργατικοί νόμοι και να προχωρήσουν οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας με βάση τον 1876 του 1990, όπου οι εθνικές γενικές συλλογικές συμβάσεις εργασίας θα καθορίζουν τους ελάχιστους μισθολογικούς και μη μισθολογικούς όρους εργασίας που ισχύουν για τους εργαζόμενους όλης της χώρας. Πρέπει να πούμε ότι το πλαίσιο που υπάρχει σήμερα είναι αυτό που έχει διαμορφωθεί από τη Νέα Δημοκρατία, το ΠΑΣΟΚ, τη ΔΗΜΑΡ, με την πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου 6 του 2012, στη συνέχεια με τον νόμο του Βρούτση του 2013, το 4172, και βέβαια στη συνέχεια με τον νόμο Αξιόγλου το 4564 του 2018. Εμείς καλούμε τα συνδικάτα να δυναμώσουν
τον αγώνα τους, ώστε να καταργηθεί αυτό το αντεργατικό πλαίσιο, να συμμετέχουν μαζικά σε αυτούς, να κάνουν δική τους υπόθεση την τροπολογία του ΚΚΕ, να βγάλουν συμπεράσματα από τη στάση όλων των άλλων κομμάτων που απέρριψαν για να διασφαλίσουν την αυξημένη κερδοφορία των επιχειρηματικών ομίλων, να συμπορευτούμε με το ΚΚΕ ώστε να απαλλαγούμε από αυτήν τη βαρβαρότητα με ριζική αλλαγή στο επίπεδο της εξουσίας και της οικονομίας που θα έχει σαν σιδερένιο νόμο την ικανοποίηση των διευρυμένων αναγκών και όχι των κερδών που είναι η αιτία της διευρυμένης δυστυχίας του λαού μας.